Τα ιστορικά ντοκουμέντα παρέδωσε στη διοίκηση και διεύθυνση του Α ο Δημήτρης Σιλούρης. Πρόκειται για τους πρώτους 4 τόμους ενός πολύτιμου έργου που υλοποιείται σταδιακά και ρίχνει φως στην απόρριτη ιστορία του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. Η επίσκεψή μας έχει σκοπό να σας παραδώσουμε τους 4 πρώτους τόμους του φακέλου της Κύπρου. Φυσικά θα χρειαστεί περισσότερο από ακόμα έναν έτος για να ολοκληρωθούν οι άλλοι περίπου 30 τόμοι. Τους οποίους και αυτούς θα παραδώσουμε. Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει τα πορίσματα του 1988 και 2011 των κοινοβουλίων Ελλάδας και Κύπρου αντίστοιχα. Ο δεύτερος περιλαμβάνει υλικό που ζητήθηκε από Υπουργεία και Υπηρεσίες, καθώς επίσης και τις γραπτές μαρτυρίες ιδιωτών για τα γεγονότα μεταξύ του 1964 και 1974. Στον τρίτο και τέταρτο τόμο μπορεί κανείς να διαβάσει αυτούσιες τις καταθέσεις των πρώτων μαρτύρων που κλήθηκαν. Έχουμε επιλέξει με τον κύριο Βούτσιν, τον πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής, την προσέγγιση της πλήρους διαφάνειας. Έτσι δεν τίθεται θέμα να γίνει οποιοδήποτε άλλο μελέτη ή πόρισμα από τις Βουλές. Το υλικό διατίθεται σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα της Βουλής.